Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στην εκπομπή «Μπορείς να το σώσεις». Κάθε Τρίτη είμαστε εδώ να έχουμε μια κουβέντα, να κάνουμε παρέα. Να συζητήσουμε, να πούμε τα δικά μας και να προσπαθήσουμε να δώσουμε και λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης σε μια χώρα η οποία, δεν θα σας πω τι λέει ο Βελόπουλος για να μην πείτε τον υποστηρίζω, θα πω τι λέει αντιπολίτευση. Σε μια χώρα που ερημοποιείται και μια Ευρώπη που παρακμάζει. Για την πολίτευση. Έχουμε ευρωεκλογές, κάτι λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Θα κάνουμε λίγο μια ανάλυση στο πρώτο μέρος. Θα ακούσετε τις απόψεις μου και θα ήθελα να τις σχολιάσετε και θα ήθελα και να διαφωνήσετε. Και στο δεύτερο μέρος θα πούμε περισσότερο στα οικονομικά θέματα. Θα δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2-11-18-60-001 είναι το τηλέφωνο εδώ του Blue Sky που μπορείτε να βγαίνετε ζωντανά στον αέρα και να μιλούμε μαζί, να αλλάζουμε απόψεις. Για τα θέματα των δανείων πήγαμε πάρα πολύ καλά. Κάναμε κουρέματα και στις δημόσιες οφειλές και στα δάνεια και με κάποιες συντάξεις που ήταν κολλημένες τις ξεκομπλάραμε για τα νέα δάνεια, όλα αυτά, για τον εξοδικαστικό. Όλα αυτά έχουν πάει περίφημα, καταπληκτικά. Να μου πεις ότι θες και μουρμουράς, ρε Γαβλιο, κάτσε στη δουλειά σου ή την μπερδεύεσαι τώρα με αυτούς. Δεν είναι και λάθος και αυτό, αλλά έχω το ελάττωμα να θέλω να βοηθήσω, ρε παιδί μου. Ένα παράξενο πράγμα τώρα. Με πιάνει και εμένα, μπαίνει μέσα μου να θέλω να βοηθήσω. Το ίδιο μου λένε και από τα φάνες εκεί πέρα. Μου λέει τι μας κυνηγάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, εσύ μου λέει καλά, δεν πάνε οι αποφάσεις σου. Εγώ λέω θέλω πλαίσιο, έχω και εγώ την τρέλα μου, καταλάβατε. Λοιπόν, 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, για όλη την Ελλάδα, αυτή που παίζεται σε όλη την Ελλάδα. Στο email info2gah@gmail.com θα βγάλουμε και το κρόλ σου λίγο από πάνω να το δείξουμε. Στο Facebook μπορείς να το σώσεις. Στο Facebook Γαβρίλος Χαλκιώτης. Στο site μας www μπορείς να το σώσεις λατινικοί χαρακτήρες μία λέξη.gr. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλούς τρόπους να επικοινωνούμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Άρα για πληστηριασμούς, ρυθμίσεις, για όλα αυτά τα προβλήματα κανονικά θα πρέπει να σας πω να πάτε στους βουλευτές να σας τα λύσουν. Αλλά εγώ δεν θα σας το πω. Θα σας πω να καλέσετε να τα ρυθμίσουμε. Όταν εσείς θα σταματήσετε να πιστεύετε ότι έχετε ανάγκη τον εκάστοτε περιφερειακό βουλευτή, τότε η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Γιατί θα πάει μπροστά? Γιατί σήμερα τι έχουμε? Έχουμε πλούσιους πολιτικούς και φτωχούς πολίτες. Ξαναψηφίστε τους ίδιους εσείς. Κάντε τους πιο πλούσιους. Κάντε τους πιο πλούσιους. Αλλά μην κλαίτε, μην στεναχωριέστε. Μην στεναχωριέστε. Αυτή καλά! Νόμιμα θα πω εγώ, νόμιμα. Εντάξει, νόμιμα τώρα. Νόμιμα. Νόμιμα. Μεγαλώνουν τις περιουσίες σου, μεγαλώνουν το ε9 τους, μεγαλώνουν το ένφια. Και εσύ να παλεύεις για το μεροκάματο. Εσύ να παλεύεις για τα τίποτα, για το ψίχουλο. Να ξεκινάς από το πέραμα, να παρακαλάς να βρεις μία θέση στα αποκοινωνιά τη χειρουργία. Έχεις ψηλά να πληρώσεις, δεν έχεις. Τι θα κάνουμε τώρα? Περίμενε, θα δούμε. Περίμενε, θα δούμε. Μια χώρα η οποία, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι μείον 6 δις στις επενδύσεις. Μα, τι μα, αυτές οι επενδύσεις που έχουν έρθει είναι, δηλαδή, εσείς πιστεύετε, γιατί αυτό μετράνε μέσα στις επενδύσεις, πιστεύετε τώρα τα κοράκια, όπως λένε πολλοί, που έρχονται και πάρει το δικό σου το δάνειο για ένα κομμάτι ψωμί και βγάζουν τρισεκατομμύρια ευρώ, είναι επένδυση? Άμα εσύ τη λες αυτή η επένδυση, τι να σου πω? Εγώ αυτή τη λέω από επένδυση. Και δεν θα πω μόνο τι λέει ο Βελόπουλος, σας λέω, δηλαδή, αυτό το λέει ο Βαρουφάκης, θα σας πω τι λέει ο Κασελάκης. Όλη η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα για τη φτώχεια που υπάρχει. Τη φτώχεια και τη δυσκολία που μπορεί ο πολίτης να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Και αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μετά τις 9 Απριλίου έχουμε εκλογική ερημοποίηση. Δεν θα ψηφίσουμε ούτε για διαχειριστή στην πολυκατοικία. Θα ψηφίσουν οι εκλεγμένοι στη Βουλή που εσείς τους επιλέξατε. Με πολύ ωραία κριτήρια. Τι να βάλω, δεν βάζω, λέει, την πρώτη. Βάλε την πρώτη, να πας την πρώτη τώρα. Στην κάθε πρώτη βουλευτίνα που είναι άσχετη με το αντικείμενο να σε βοηθήσουν. Κλαίγατε εδώ και μου λέγατε τη συντάξη. Αχ, χάσαμε τα λεφτά μας. 52% πήρε η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους. Δηλαδή κάπου έχετε κι εσείς από εδώ και πέρα, θυμάστε τι σας έλεγα. Θα σας ακούσω όλους, αλλά μέχρι τις εκλογές, μετά θα σας τα πω. Από εδώ και πέρα έχεις ευθύνη κι εσύ.
Ήρθε χθες ένα φίλος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πραγματικά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, μαζί με τη Βορδόνη πρέπει να τα κάνουμε όλα από την αρχή. Μεγάλο σε ηλικία. Χθες είδε στο γραφείο. Μεγάλο σε ηλικία. Όταν κάναμε ένα ραντεβού, μίλησε με τον κύριο και ξαναήρθε. Μόνο που δεν έκλαιγε η γυναίκα. Λέω, τι ψήφισες? Καλά, μου λέει, Γαβούλα, και εσύ, μου λέει, όρεξη έχεις. Λέω, γιατί? Μου λέει, επειδή μου λέει με τις εκλογές σου. Λέω, δεν είμαι υποψήφιος. Αλλά οι νόμοι είναι ψηφισμένοι στη Βουλή. Ούτε ο Χαλκιώτης, ούτε η Βορδόνη κόψανε τον νόμο της Κατσέλη. Εμείς λέγαμε να παραμείνει ο νόμος. Ποιος φταίει που ταλαιπωρείσαι εσύ στην καθημερινότητα? Ποιος? Ο Θεός? Πώς έγιναν αυτά όλα? Πώς θα χάσεις εσύ το σπίτι σου? Και λέμε εμείς, πάρτε τηλέφωνο στο 210-49-64-569, 211-26-75-243, 697-79 λεφτά, να γλιτώσουμε τον πληστηριασμό, να γλιτώσουμε την απαταγή πληρωμής, να κάνουμε αν μπορούμε και κούρεμα και να πάμε σε μικρές δόσεις. Αυτά υπάρχει κανένας νόμος και δεν το ξέρουμε ποιοι εμείς? Ο νόμος κανένας, ο νόμος τίποτα? Και εσύ πάτε και τους ξαναψηφίζετε και τους ξαναψηφίζετε. Ψηφίστε τα συμφέροντά σας. Ψηφίστε αυτά που θα σας βοηθήσουν. Ψηφίστε κάτι που θα βοηθήσει. Ψηφίστε κάτι που θα ζωρίσει τις τράπεζες να μην γίνουν πληστηριασμοί. Ψηφίστε κάτι που θα φέρει τις συντάξεις λίγο πιο ψηλά. Εσείς δεν το κάνετε, μετά κλαίτε. Τι να κάνουμε? Τι άλλο να κάνουμε? Θα τρέχω εγώ μαζί με τη Βορδόνη να ισιώνουμε τα στραβά τα δικά σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς τι λέμε? Έφερε η Νέα Δημοκρατία ένα νόμο, τον εξοδικαστικό που λειτουργεί. Λέμε μπράβο, σωστό, λειτουργεί, αλλά δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Αυτό λέμε. Ακρίβεια. Τι είναι η ακρίβεια? Ξαφνική. Έχει ερμηνεία αυτή η κίνηση που υπάρχει η δυσκολία. Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Ακριβό πετρέλαιο, ακριβά τα καύσιμα. Άρα το κόστος παραγωγής του Έλληνα γεωργού, κτηνοτρόφου, αλιαία, δεν έχει καμία σχέση με τα εισαγόμενα που έρχονται που είναι πάφτινα. Θα χαθούν όλα. Πάμε τώρα για την Ευρώπη. Η νέα ΚΑΠ έπρεπε να έχουν πάρει 35,95 δις. Ξέρετε πόσο έχουν πάρει? 3,64. Τα υπόλοιπα τα έχουμε πάρει. Και εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε να πάνε όλα αυτά στην περιφέρεια, στους φτωχούς, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στον αλιαία. Εκεί να πάνε. Όχι σε 10, 20, 30 επιχειρήσεις. Αυτά λέμε εμείς. Αν όμως δεν γίνουνε, θα ερημώσει η Ελλάδα. Πεθαίνουμε, σβήνουμε σαν κράτος. Στην επαρχία με παίρνουν κάποιοι φίλοι και μου λένε, παλιά υπήρχε ένα καφενείο που ήταν 50 άτομα, πιο καφενείο, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα αν δεν γίνει η αποκέντρωση, να ξαναπάει οι πολίτες στα νησιά, στα χωριά, να μπορέσουμε να δώσουμε ζωή σε αυτό το χώρο, δεν γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να πάει ένας νέος και να μην υπάρχει αστυνομία, να μην υπάρχει σχολείο, να μην υπάρχει νοσοκομείο. Να πάρουμε λοιπόν όλα αυτά τα λεφτουδάκια και να τα ρίξουμε εκεί. Εκεί εμείς λέμε να πάνε τα λεφτά. Έτσι ώστε να πάρει μπρος η επαρχία και να ξαναπάρει μπρος η Ελλάδα. Να δώσουμε 8.000 στη μάνα να γεννήσει και όχι 2.000 και δίνει 8.000 για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τι θα κάνουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Εδώ θέλουμε τη μάνα να γεννήσει. 8.000 θα δώσουμε εκεί και 2.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αφού δίνουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί δεν τα δίνουμε τις επιδοτήσεις αυτές στους Έλληνες, στους ταξιτζίδες αυτής της χώρας, να πάρουν μπρος κι αυτοί? Άμα θέλουμε, αλλά ξέρετε ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ποιανού πλευρά είσαι. Ποιον υποστηρίζεις? Είναι οι φτωχοί και οι πλούσιοι, παιδιά. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους πλούσιους. Μακάρι όλοι οι πλούσιοι ήταν πελάτες μου. Πολλά περισσότερα θα ήταν η αμοιβή μου. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ποιους υποστηρίζεις, τους πλούσιους ή τους φτωχούς. Με ποιον είμαστε? Με το λαό? Με τους φτωχούς? Με ποιους είμαστε? Εγώ προσωπικά είμαι πάντα με τους αδύναμους. Και όλες μου οι κινήσεις και οι επιλογές πάντα δεν πήγαινα εγώ με έναν που πρόκειται να διοικήσει. Γιατί εγώ θέλω να μιλάω ελεύθερα. Να είμαι αδέσμευτος. Και να μπορώ να μιλάω ελεύθερα και να λέω την άποψή μου και να κριτικάρω κόσμια, με επιχειρήματα,
σεβόμενος την απέναντί μου, σεβόμενος τι πρεσβεύει ο καθένας με επιχειρήματα. Αλλά να είμαι αδέσμευτος. Να μην δεσμεύομαι από κανέναν. Να μπορώ να κριτικάρω και να σχολιάζω και να πιέζω. Γιατί? Για το δικό σας το καλό. Ποιος έκοψε τις συντάξεις? Ποιος έκοψε τον νόμο της πρώτης κατοικίας? Σκεφτείτε λίγο που πάτε να ψηφίσετε. Από τη Βουλή βγαίνουν πάρα πολύ και στην Ευρωβουλή. Άρα υπάρχει η δυνατότητα για να ξαναπάρει μπρος η χώρα αυτή, να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πάνε να γίνει, αυτό έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, η αποκέντρωση. Και ειλικρινά πιστεύετε εσείς ότι αυτά που ζούμε με το σοου, αυτό που βλέπουμε, έχει καμία σχέση αυτό με τα ιερά, βαριά ονόματα πολιτικών αρχηγών? Ανδρέας Παπανδρέου, προχώρα η κέντρα με γη, ανεξάρτητα τι πίστευε. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Χαρίλαος Φλωράκης. Μητσοτάκης. Έχουν καμία σχέση? Κάνανε συγκεντρώσεις, είχαν 50.000 κόσμο, 100, 200, 500. Και τώρα οι συγκεντρώσεις είναι σαν μικρές παραστάσεις. Σαν και αυτό που σε μια ελληνική ταινία. Να, απόψε του μηνά. Φάε λάδι και λαβράδι. 30, 40, 50 άτομα. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος. Ο κόσμος σου λέει, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είσαστε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά πρέπει να δούμε τι μας συμφέρει. Δεν μπορεί ο εργάτης με το βιομήχανο να ψηφίζουν το ίδιο. Δεν γίνεται. Είναι άλλα τα συμφέροντα. Το έχω πει 50 φορές. Και προσέχτε, εγώ δεν είμαι υποψήφιος, προσέχτε πολύ καλά ποιους θα βάλετε πάλι στην Ευρωβουλή. Προσέχτε. Προσέχτε, αλλά εσείς και που σας τα λέω, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Όταν όμως έρχεται στο γραφείο και κλαίτε και μου λέτε τώρα, εγώ δεν έχω προκαταβολή, πώς θα σώσουμε το σπίτι σου? Και σου λέω, με νόμο ψηφισμένο στη Βουλή, 31 δεκάτου, τα φανς, τα κακόμοιρα, τα φανς. Περάσανε νόμο να παίρνουν και το 10%. Ξέρετε πώς μπήκε ο νόμος για το 10% στους πληστηριασμούς? Τα φανς δια των εκπροσώπων τους είπανε, εμείς θέλουμε το 10%, όχι λέει για να τους πιέζουμε, αλλά κοιτάξτε λέει τι γίνεται. Κάνανε ρυθμίσεις, προσέχτε λίγο τι σας λέω. Κάνανε ρυθμίσεις και μετά λέει δεν τις στηρούσανε. Πω μωρέ, τα κακόμοιρα, τα ανήλικα, τα κοροϊδέψανε οι δανειολήπτες. Το ίδιο παραμύθι που λέγανε και με το ελβετικό, που πήγαινε ο άλλος ο Μανάβης, ο Μπακάλης που δεν είχε ιδέα για τα οικονομικά και κορόιδευε λέει το τραπεζικό και τον πίεζε το τραπεζικό. Ακούστε λίγο. Και τον πίεζε λέει ο τραπεζικός, έλεγε νο! Όχι! Μην πάρεις ελβετικό. Και πίεζε λέει ο Δανειολήπτης και λέει όχι, θα μου δώσει ελβετικό. Όχι λέει ο τραπεζικός, δεν θα πάρει. Καταλαβαίνετε τι λένε στα δικαστήρια. Αυτά τα πράγματα λένε στα δικαστήρια. Ενώ η αλήθεια δεν είναι έτσι. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ένας τραπεζικός δεν ξέρει οικονομικά και ξέρει ένας υπάλληλος, ένας ψαράς, ένας μανάβης. Ξέρουν αυτοί και δεν ξέρει ο τραπεζικός. Εμείς λέει, λέγαμε όχι. Και αυτός έλεγε δώσ' το μου. Ήξερε ο μανάβης το ελβετικό. Αυτά τα παραμύθια σας λένε και όσο πιο πολλά παραμύθια σας λένε τόσο πιο εύκολα τα πιστεύετε. Νόμος του 2013. Να ενωθούν οι συντάξεις με τις εξορίσκεις. Νόμος του 2013 της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ήταν οι συντάξεις πριν τα μνημόνια? Δεν ήταν και πολλές με 2.000? Μα άμα με τις εξορίσκεις συνδεθούν οι συντάξεις, δεν καταλαβαίνετε. Δεν είπαμε Δευτέρα το ξεκινάμε και τι γίνεται. Θέλει μια διαδικασία 2-3 χρόνια, σωστά. Μα άμα δεν ξεκινήσεις, πώς θα φτάσει το αποτέλεσμα? Και εμένα, ο τελευταίος που του έκανα κούρεμα, άμα έμενε στην Κυψέλη και έβλεπε τηλεόραση και δεν έρχονταν σε μένα, θα γινόταν κανένα κούρεμα. Ξυπνάτε! Δεν είπαμε στην άλλη μέρα. Αλλά άμα τη συνδέσει με ένα σίγουρο κέρδος, δεν αντιλαμβάνεστε να πάρετε περισσότερο. Δεν θέλετε, καθίστε στα 6 εκατοστάρικα. Κανένα πρόβλημα. Και ψωνίζετε τη φέτα με 6 και 28. Εγώ βρήκα φέτα με 3 ευρώ. Με 3 ευρώ φέτα. Τα 250 γραμμάρια όμως, έτσι. Μην θέλετε και παραπάνω. Αν αυτά όλα που σας λέω δεν τα αντιλαμβάνεστε, για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να πάτε να ψηφίσετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε, αλλά να ψηφίσετε. Ό,τι θέλετε, ψηφίστε. Το Βούδα, ξέρω εγώ που θα ψηφίσετε. Ό,τι θέλετε, ψηφίστε. Και να ξέρετε πώς λειτουργούν όλα αυτά. Εάν δεν έχετε τη διάθεση να μάθετε, γι' αυτό
Είπα και στην προηγούμενη μου εκπομπή, πρέπει να μάθεις να μαθαίνεις. Δεν πρόκειται να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζει η κυβέρνηση, μην τρελαθούμε. Απλά πιέζεται. Και ίσως είναι και καλό για αυτήν για να διορθώσει και κάποια λάθη. Γιατί τα πολύ μεγάλα ποσοστά δημιουργούν αλαζονία. Και η αλαζονία δεν είναι καλό για έναν πολιτικό. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κάνουμε και λάθος. Βέβαια να μου πεις, έχει τώρα χιλιάδες συμβούλους, εσένα περίμενε. Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι να τα ξαναδεί λίγο τα πράγματα και αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα πάρουν και το αποτέλεσμα. Μετά μου λέτε, μα έχει τη διπλάσια απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά? Ο ΣΥΡΙΖΑ τα χαρτιά του τα έπαιξε όλα, τα αρεστάρισε τα λεφτά του όλα στο δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα. Και έχουν γίνει χίλια κομμάτια. Και έχουν γίνει χίλια κομμάτια. Αλλά να σας πω κάτι. Και κάποτε το Πασόκ ήταν παντοκρατορία. Και ξαφνικά έπεσε. Βγήκε μια δημοκρατία. Άλλαξε μια δημοκρατία. Ξήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η υπεροχή και η ισχύ δεν θα είναι για πάντα. Αλλά εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ακρίβεια. Δεν αντέχει ο άλλος. Δεν μπορεί να βγει. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να ενισχύσουμε τα προϊόντα, να τα προστατεύσουμε. Δεν μπορούμε να έρχονται προϊόντα από τις άλλες χώρες, από την Τουρκία, ανεξέλεκτα με χαμηλό κόστος. Πρέπει να χαμηλώσουμε το κόστος, να δώσουμε εφόδια σε αυτούς που παράγουν, να δώσουμε και εφόδια στη Μακεδονία, που η Μακεδονία ζει την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα. Δεν θα έχουμε την επόμενη μέρα. Αν δεν έχουμε την παραγωγή και τη δυνατότητα ποσότητας να μπορούμε να επιβιώνουμε σαν λαός, πώς θα γίνουν όλα αυτά? Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Άκου για τα δικαιώματα. Άκου για τα δικαιώματα. Λέει δεν έχει το δικαίωμα. Το δικαίωμα στη φτώχεια, το δικαίωμα στην πείνα, το δικαίωμα στην επιβίωση. Υπάρχει, προστατεύεται. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Φημολογείται ότι μετά τις ευρωεκλογές, που πρώτο Θεός εδώ θα είμαστε, έρχεται πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλη ακρίβεια, αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος. Και νομίζω ο κύριος Τουρνάρας το είπε, να είμαι σίγουρος, ναι, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας θα φέρει και ανατιμήσει τα προϊόντα. Νταν-νταν, καμπανούλα, νταν-νταν. Περιμένουν αύξηση των τιμολόγια ρεύματος. 8 ευρώ τα κεράσια, 5 ευρώ τα κεράσια. Πόσα θα φάει, από ένα κεράσι θα φάει η οικογένεια? Θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια να λέμε. Θα αυξηθεί η ενέργεια, γιατί είναι πολύ απλό. Ανάβουν το ερκοντήσιο, σκάει ο Τζίτζικας, ζητάνε, τσιμπάνε. Ζητάνε, τσιμπάνε. Υγεία. Πώς τα βλέπετε τώρα εσείς τα πράγματα? Βγείτε στο 2-11-18-60-00 να μου πείτε. Όλα καλά και όλα ωραία. Ξεκινάει όλος να κάνει 100 χιλιόμετρα, να κάνει μια εγχείρηση. Με τους καρκινοπαθείς τι προβλήματα έχουμε? Πολλά. Πολλά. Μου έλεγε μια γυναίκα που είχε έρθει στο γραφείο, είναι σε νοσοκομείο ένας γιατρός. Να κάνει τι ένας γιατρός? Μην πεις, μου λέει, σε παρακαλώ την περιφέρεια. Δεν λέω τίποτα, της λέω. Ένας γιατρός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι 5 χρόνια. Με ποιον να τα βάλουμε? Με την κυβέρνηση θα τα βάλουμε και τα βάζουμε να την πιέσουμε για να κάνει κάτι καλό. Διεκδικούν. Σκόπια, Αλβανία, Λιβύη, όλοι ποιος έχει εδώ έρχεται και να μην πω τώρα. Όλοι διεκδικούν. Εμείς τι ρόλο βαράμε εδώ? Αποβελέσαμε το βέτο. Το χάσαμε και το βέτο. Είπαμε να μην έχουμε, τίποτα. Τι θα γίνει? Να μου πεις τώρα τα θυμήθηκες όλα δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Όχι ρε παιδιά, αλλά από πού και να το δω, έχουμε μισθή Βουλγαρίες στο 80% των πολιτών και έξοδα κόστος διαβίωσης στην Αγγλία. Βγαίνει αυτό ποτέ? Δεν βγαίνει, δηλαδή. Μετά, το λένε όλοι. Το λένε όλοι. Μείωση στις αποταμιεύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο παππούς και η γιαγιά πήραν τα λεφτά που έχουν και τα πήγαν στο Τζιμπουτί σε μια offshore. Ή ότι δεν βγαίνουν να πάρουν ένα λίτρο λάδι και ό,τι είχαν και δεν είχαν, κούτσου 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 τα βγάζουν για να πάρουν ένα κουλούρι στο γονάκι τους. Άρα μιλάμε για φτώχεια. Άρα μιλάμε για δυστυχία.
Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που μπορεί κάποιος να τις υιοθετήσει. Πλωτό νοσοκομείο, το πρώτο είναι ο Βλεβλόπουλος. Πλωτό νοσοκομείο, εμένα μου αρέσει η ιδέα. Να τη δοκιμάσουμε. Στα νησιά που είναι άγονες γραμμές. Να τις δοκιμάσουμε. Είδα χτες τη συγκέντρωση του κυρίου Κασελάκη που έδειχνε τα οικονομικά του στοιχεία. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα τα σχολιάσω όλα αυτά. Δεν θα τα σχολιάσω όλα αυτά. Εγώ θα σχολιάσω όμως ότι έχουμε πλούσιους πολιτικούς και φτωχούς πολίτες. Τι θα γίνει με τους φτωχούς πολίτες, κύριε Κασελάκη, θα μας πείτε. Τι θα γίνει με τους φτωχούς πολίτες. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχω δει ένα μέτρο, ρε παιδί μου, πραγματικά που να πλήττει τους πλούσιους και να βοηθάει τους φτωχούς. Να έρθει και να πει, παραδείγματος χάρη, δίνω σε κάθε συνταξίουχο ένα κατοστάρικο. Που τους τα πήρε 500, τους δώσει ένα κατοστάρικο. Δεν έχω δει ένα μέτρο να προστατεύει, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος, για τα δάνεια. Δεν έχω δει κάτι που να βγάζει μάτια υπέρ των φτωχών και να βγουν οι πλούσιοι, ότι έχω κάτι με τους ανθρώπους. Μια χαρά να είναι καλά και να γίνουν τα λεφτά τους. Και να δυσαρεσκητούν οι πλούσιοι και να βγουν στον δρόμο και να διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης. Όλους τους φτωχούς βλέπω και βγαίνουν. Όλους τους φτωχούς. Τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται και όλοι αυτοί που βγαίνουν δεν έχουν να τα κάνουν τα λεφτά και τα πάνε στο εξωτερικό. Παιδιά, δεν μπορεί ο Έλληνας να επιβιώσει. Έχουν μειωθεί τα εισοδήματά του, έχουν μειωθεί οι συντάξεις του και οι τράπεζες κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Όταν λέμε μέτρο, δεν υπάρχει καμιά υποχρεωτικότητα. Θα τα εξηγήσουμε και στο δεύτερο μέρος. Και επαναλαμβάνω, εμείς σαν γραφείο πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θα δείξουμε και κουρέματα καινούρια και στις δημόσιες οφειλές. Τα κάνουμε αυτά, οκ. Okay. Θέλω όμως για όλο τον κόσμο, θέλω να γίνεται μια προσπάθεια να μην υπάρχουν φτωχοί πολίτες. Να μου πεις, γίνεται να μην υπάρχουν. Όχι, πάντα θα υπάρχουν. Αλλά θέλω να βλέπω ότι προτεραιότητα, το πρώτο μέλημα, να ξυπνάει ο Πρωθυπουργός ο εκάστοτε και να λέει σήμερα θα σώσω άλλη μια οικογένεια. Σήμερα θα κάνω αυτό, σήμερα θα κάνω το άλλο. Απογοητεύτηκαμε από τη Νέα Δημοκρατία, απογοητεύτηκαμε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά μου λένε πολλοί στον δρόμο. Τι να πάω να ψηφίσουμε, μου λέει ρε Χαλκιώτη. Τι να πάω να ψηφίσουμε, αυτά μου λένε. Και λέω όχι, πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Και ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Τι να ψηφίσουμε, ρε. Βαρεθήκαμε, μου λέει τα μεγάλα λόγια. Βλέπω πολιτικούς που όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί κόμματος. Είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ρε, όλοι αρχηγοί κόμματος. Από το πουθενά, αρχηγός ο ένας, αρχηγός ο άλλος. Κάτσε, θα φτιάξω εγώ με τον καμεραμάν ένα κόμμα τώρα και θα πάω να γίνουμε και αρχή. Ρε, καθίστε καλά, ρε. Ρε, όλοι στρατηγοί να γίνετε. Όλοι θέλετε να είστε στρατηγοί. Τι έχει, τόσο μέλη έχει αυτό εκεί. Τόσο μέλη έχει. Και ο άλλος να πεινάει. Ο άλλος να πεινάει. Ξέρετε πόσοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, μου λένε θα χάσεις το σπίτι για 3.000 ευρώ, θα χάσεις για 6.000 ευρώ, θα γίνει πληστηριασμός. Ευτυχώς μου λέει που ήρθαμε σε ένα και μας έσωσες. Ψέματα είναι αυτά που λέω, δεν ισχύουνε. Είδαμε την άλλη την κυρία που πήγε και πιάσε τον κύριο Πρωθυπουργό. Ήταν ο Μητσοτάκης, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλος. Εγώ μένω στο 400 ευρώ. Στα 400 ευρώ που έχει γυναίκα μένω. Που όλο το πολιτικό σύστημα έβαλε αυτή τη γυναίκα να ζει με 400 ευρώ. 400 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε 400 ευρώ. Υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει θέμα με την ασφάλεια, υπάρχει θέμα με την υγεία και υπάρχει θέμα πολύ μεγάλο με την επιβίωση και με την υπογεννητικότητα. Στο τέλος δεν θα μείνουν Έλληνες αυτή τη χώρα. Αλλάξτε το. Δώστε 8.000 στη μάνα και 2.000 ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ή δώστε και 8 στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 8.000 στη μάνα να γεννήσει. Να είμαστε εμείς αυτοί που θα βοηθήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που την ξέρετε όλοι, ανεξάρτητα ποιος ψηφίζει. Δηλαδή, ένας που χάνει το σπίτι του και είναι αριστερός, ένας που χάνει το σπίτι του και είναι δεξιός, ποια είναι η διαφορά. Δεν θέλω πια άλλες ιδεολογίες, δεν θέλω θεωρίες, δεν θέλω λόγια, πράξεις θέλω. Ας φέρει και το ΚΚΕ μία πολύ καλή πρόταση να την υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία που να βοηθάει τον κόσμο και να πω ναι, ρε, ζήτω το ΚΚΕ, ρε, που το έφερε, γιατί να μην το πω. Μα δεν βλέπω. Όλα τα κόμματα που θα φέρουν κάτι καλό, θέλω να
υιοθετηθεί. Είπε ο Βελόπουλος να δούμε τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, να δούμε τι θα κάνουμε με τράπεζα σπόρων. Μακάρι να φέρει και ο κύριος Κασελάκης. Μακάρι να φέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Να ακούσει όμως και η εκάστοτε κυβέρνηση. Για το καλό το δικό σου. Δεν με νοιάζει ποιος το φέρνει, δεν με νοιάζει ποιο κόμμα είναι. Μπορούμε να προστατεύσουμε τα σπίτια. Μπορούμε να αυξήσουμε τις συντάξεις. Μπορούμε να κάνουμε πιο φθηνά τα προϊόντα. Ας τα φέρει όποιος να είναι. Όποιος θέλει. Οι προτάσεις όμως είναι κατεθειμένες. Και κλείνω με αυτό. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Μειώσαμε τα μερίσματα και πήραμε περισσότερα χρήματα. Σωστό, μπράβο κύριε Πρωθυπουργέ. Απαντάει ο Βελόπουλος και λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, ωραία το λέτε. Γιατί δεν χαμηλώνουμε και τους φόρους σε άλλους, να έχουμε περισσότερα έσοδα και να πάμε flat tax 15%. Είναι η συνέπεια της πρώτης κουβέντας. Δεν γίνεται. Πρέπει να βοηθήσουμε τους φτωχούς. Εγώ τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο το κάνω. Και νομίζω όλοι το έχετε καταλάβει. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε καθαρά σε θέματα δανείων, συντάξεων, επιδομάτων. Φτηνό ρεύμα για όλους. Πάμε! Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος εδώ στο Blue Sky. Κάθε Τρίτη είμαστε εδώ να αναλύουμε τα θέματα μας τα οικονομικά, να τα λέμε δυο μας για συντάξεις, ρωτήστε για συντάξεις, για δάνεια, για κουρέματα δανείων και τα νέα δάνεια, όλα αυτά τα αναλύσουμε και τι τρόπους έχετε εσείς σίγουρα να αποφύγετε τους πληστηριασμούς και να διεκδικήσετε ενδεχομένως και ένα κούρεμα. Αυτό είναι για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-2-43, 6-9-7-7-9-7-6-3-6-5. Να ξέρετε κάτι, ότι οποιοδήποτε δομικός, οποιοδήποτε οικονομικός σύμβουλος, οποιοδήποτε Αϊνστάιν δεν φεύγει έξω από τα πλαίσια του νόμου. Άρα, όλα τα θέματα είναι πολιτικά. Αν σήμερα η Βορδόνη δεχτεί ένα πελάτη, αυτή η εξαίρετη δικηγόρος, δεχτεί ένα πελάτη και τη ζητήσει να τον βάλει στο νόμο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει το πλαίσιο, θα πει όχι. Ενώ, εάν ήταν η πολιτική βούληση να υπάρχει ακόμα νόμος Κατσέλη για τους φτωχούς ανθρώπους ή για τους ανθρώπους, θα μπορούσε ένας δικηγόρος και να έχει ένα εργαλείο να ζήσει, να αμυφθεί από μια δουλειά και να προστατεύσει έναν άνθρωπο. Άρα στη Βουλή, κύριε, στο Σύνταγμα, όταν θα χάσεις το σπιτάκι σου, να ξέρεις ότι ο λόγος που το έχασες είναι το νομικό πλαίσιο που βοηθάει τα φανς και οι δικηγόροι παλεύουν όσο μπορούν, αλλά είναι ψηφισμένοι νόμοι στη Βουλή. Στη Βουλή γίνεται, από εκεί γίνεται. Με νόμο. Προσέξτε λίγο, με νόμο, παιδιά. Τώρα να μου πεις εσύ πώς μπορείς. Είναι μια άλλη ιστορία. Είναι εξοδικαστικά. Αλλά όλοι, και εγώ και η Βορδόνη, όλοι οι νομικοί, όλοι οι σύμβουλοι, αυτό θέλω να πιστεύω δηλαδή, θέλουμε εργαλεία. Και θέλουμε και το φυσικό δικαστή να κρίνει την υπόθεση. Όχι εγώ να κρίνω για μένα. Βάλαμε το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Εδώ έχουμε δύο διαδικασίες. Πάμε πολύ καλά, κάνουμε θαύματα, αυξήσουμε περιουσίες. Φέρτε και ένα νόμο! Θέλω νόμο! Θέλω νόμο! Όπως ήμουν μικρός, που η συγχωρημένη μάνα μου το έπαιρνε, δεν φεύγαμε. Κυρία κυβέρνηση, θέλω νόμο για τους φτωχούς. Όλη η αντιπολίτευση πρέπει να στηρίξει αυτή την πρόταση. Όλοι να ζητάμε νόμο. Δεν θέλω ρε να κολλάτε ποιος το είπε. Ο κανένας δεν το είπε. Όλοι μαζί. Όμως, στις εθνικές εκλογές, εμείς ζητάγαμε οριζόντιο κούρεμα, όπως έγινε σε 5 μεγάλους δανειολήπτες. Εσείς ούτε τότε το χειροκροτήσατε. Ούτε τότε το στηρίξατε. Τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Σήμερα πώς μπορούμε και κάνουμε αυτά τα κουρέματα που κάνουμε. Δύο διαφορετικούς τρόπους. Αλλά, πέρα από τα εργαλεία, πέρα από τους νόμους, το 85% της πετυχημένης ιστορίας με το αίσιο τέλος ή της αποτυχημένης ιστορίας με τον κρεμό πληστηριασμοί, διάφορα, εκποιούνται περιουσίες, δεν είναι ούτε ο νόμος. Είναι αυτός που χειρίζεται την υπόθεση. Αυτός που εσείς εμπιστεύεστε τις τύχες σας των οικονομικών, των περιουσιακών στοιχείων, της μαμάς ή του μπαμπά που μπορεί να είναι κόπη και υδρότας και το μέλλον των παιδιών σας είναι για τα εγγόνια σας. Δεν είναι ένα δάνειο.
δεν είναι μία ρύθμιση. Είναι η ζωή σου. Είναι η επόμενη σου μέρα. Είναι η αξιοπρέπειά σου. Γιατί να δώσεις αυτούς τη χαρά και να βουτήξει το σπίτι. Δεν θέλω. Αφήστε κάτω τα χέρια από τα σπίτια. 2-10-49-64-5-69 2-11-26-75-2-43 6-9-7-7-9-7-63-65 Εάν και εφόσον θέλεις να διεκδικήσουμε ένα κούρεμα και να σώσουμε 100%. Φέρτε μου 350.000 χαρτιά να τα υπογράψω τώρα. Φέρτε εδώ. Φέρτε εδώ τώρα. Θα τα υπογράψω. Δεν θα χάσει κανένας τίποτα. Εάν συμφωνήσουμε σε αυτά που θα σου πω. Όχι στα παραμυθάκια που σας λένε οι άλλοι. Έλα, μην δίνει σημασία, δεν χάνετε τίποτα. Μην τρελαθούμε. Και όταν είναι στον πληστηριασμό, η προκαταβολή είναι απαράβατος όρος. Φαντάσου δύο εικόνες. Τον Κακομοίρη, και με σεβασμό αγαπητέ, δεν ξέρω καν πώς λέγεσαι, με το κομμένο πόδι που τον πετάξανε στον δρόμο, κλείστε τα μάτια σου, φαντάσου αυτό που σου λέω, πραγματικότητα το έχουμε δει. Εγώ ξέρω χιλιάδες πληστηριασμούς, αλλά λέω αυτό που το είδε όλη η Ελλάδα, που το είδανε όλοι, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, την ώρα που τον πετάγανε έξω, δεν του λέγανε συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, τι ψήφισες? Όχι. Έξω του είπανε. Έξω ρε του λέει βγες. Με κομμένο πόδι. Το θυμάστε? Μία εικόνα. Και άλλη εικόνα αυτή που έδειξα εγώ τις προάλλες. 400.000 το δάνειο. 300.000 κούρεμα. 100.000 έμεινε υπόλοιπο. Βγάλτε να τα δούμε, ναι. Πάμε. Εδώ είναι δημόσιες οφειλές. Εδώ θα πούμε γιατί και με τις δημόσιες τα ίδια έργα είναι. Γιατί προσέξτε λίγο. Ξέρετε, έχετε ενημερωθεί τι γίνεται με τον νέο ποινικό κώδικα. 152, αν θυμάμαι και καλά, πόσο βλέπω εκεί. Πάμε, ζουμάρετε το. Α, μπράβο. 158, διαγραφή 62, 96 πληρώνεις. 128, 58 διαγραφή, 69 πληρώνεις. Βάλε με σε διπλό. Εδώ έχω βγάλει 120. Ποιος άλλος θέλει 120 να διεκδικήσω, να του ρυθμίσω προνομιακά? Ποιος θέλει? Έχεις 1% εγγύηση να το κάνεις? Όχι βέβαια. Για την κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστό το αποτέλεσμα. Πόσοι δεν θα θέλατε να είχατε αυτή τη ρύθμιση? Και καλύτερη ακόμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? 2-10-49-64-5-69 2-11-26-75-2-43 6-9-7-7-9-7-6-3-6-5. Για όλη την Ελλάδα κάλεσε τώρα, δοκίμασε μήπως μπορείς και εσύ να είσαι ένας από αυτούς. Τι άλλο να κάνουμε, να βγάλουμε το σακάκι μας? Να πάμε με το μαγιό στην Ομόνια για να τραβήξουμε κόσμο, να σας πείσουμε? Να τα, εδώ είναι, παραστατικά, δικαιολογητικά, υπογεγραμμένα για όλη την Ελλάδα, για την Κρήτη και για τη Θεσσαλονίκη, για τα νησιά, Ζάκυνθο, Κρήτη, παντού. Δεν χρειάζεται να είσαι στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να είσαι στο Μαρούσι, δεν χρειάζεται τίποτα να κάνεις από όλα αυτά. Ένα πράγμα χρειάζεται, να το πιστέψεις, να σταματήσεις να στεναχωριέσαι με αυτά που έχεις μάθει μέχρι τώρα και να κάνεις κάτι απλό και να πεις ρε δεν παίρνω ένα τηλέφωνο. Πού ξέρεις? Ναι, θέλω ένα ραντεβού. Πότε? Την Πέμπτη, τι ώρα? 6, θα είμαι εκεί. Τι χαρτιά θέλετε? Μάλιστα, θα είμαι εκεί. Πόσο είναι το κόστος? Ευχαριστώ. Αυτό, τόσο απλά. Τόσο απλά. Εάν είσαι στην επαρχία, θα κάνεις ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και θα στείλεις τα χαρτιά σου και θα τα ελέγξουμε. Και θα σου απαντήσουμε. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Δύσκολο? Καθόλου. Αυτά είναι τα μικρότερα κουρέματα που έχω κάνει. Έχω και μεγαλύτερα. Θα τα δείξω πιο μετά. Δεν θέλω να σας δείχνω πολύ. Γιατί πρώτο δεν μου αρέσει αυτό που κάνω. Ειλικρινά σας λέω, δεν μου αρέσει. Ενώ οι ίδιοι μου λένε βγάλτε και βγάλε και τα ονόματά μας. Και λέω όχι. Βγάλε, μου λέει, να ξυπνήσει ο κόσμος και να πάρει θάρρος. Όχι, λέω, δεν θέλω. Όχι, βγάλτε. Όχι, δεν θέλω, λέω εγώ. Και βγάζω κάποια λίγα, κάποια πολύ μικρά κουρέματα. Είναι μικρά αυτά τα κουρέματα που δείχνω. Αλλά φανταστείτε ότι εδώ ο άνθρωπος αυτός γλίτωσε 120.000 ευρώ περίπου, αν έχω υπολογίσει καλά. Συν τις τράπεζες. Τράπεζες, κούρεμα, εδώ κούρεμα, τράπεζες. Δηλαδή βάζω και λίγο αστείο μέσα, γιατί άμα το πούμε και στο πολύ σοβαρό, γιατί βλέπω κάποιους που είναι έτσι, σοβαρότητα. Λες ρε παιδί μου, τι είναι αυτός? Σοβαρότητα. Τρέπεσαι να το μιλήσεις. Και ανοίγει το στόμα του και σου υπόσχεται το απόλυτο τίποτα. Τι έχεις φέρει? Τίποτα.
Εμείς κάνουμε πολλά. Εμείς κάνουμε πολλά, αλλά εσείς πρέπει να μας δώσετε την ευκαιρία. Αν δεν μας δώσετε την ευκαιρία, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι ανάγκη έχει το κάθε ένα σπιτικό. Σε αυτούς που έχουμε αναλάβει έχουν φύγει όλοι με χαμόγελο. Έχουν φύγει όλοι με χαμόγελο. Κανένας δεν έχει χάσει την περιουσία του. Δεν έχει αλλάξει ούτε 1% από αυτά που έχω πει στο πρώτο ραντεβού, ούτε ένα. Καλύτερα πορεία μπορεί να έχει πάει. Χειρότερα όχι. Και δεν μπορώ να πολυγούμαι εγώ, μα γιατί δεν μου το είπε ο δικός μου νομικός, μα γιατί δεν μου το είπε ο δικός μου σύμβουλος. Πηγαίνετε βρείτε τους. Εγώ δείχνω. Να το, πάρτο, δικό σου. Δικό σου είναι. Δεν έχει βγει πριν 6 χρόνια αυτό. Φρέσκο είναι τώρα. Κάνα δίμηνο είναι. Και μην νομίζετε ότι κανένας, δεν ήταν και κανένας κολοσσός επιχειρηματίας. Ένας ταλέπρος βιοπουαλιστής. Στον οποίο εγώ του πήρα 120. 120.000 ευρώ είναι περίπου, αν το έχω απολογίσει σωστά. Ξέρετε πολλούς να μην πληρώνουν 120.000 με τον νόμο και να είναι και καλυμμένοι. Με χαρτιά, παπίερ. Έρχονται διάφοροι και μου λένε, ξέρεις, μου λέει Γαβρίλο, ήρθα σε σένα, μου ζήτησες μια αμοιβή, δεν την είχα. Βέβαια πήγα και κάπου αλλού, μου λέει, και μου ζήτησαν τα διπλά και αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Μπράβο, του λέω. Και τι αποτέλεσμα έχεις? Καταστροφή μου κάνει. Δηλαδή, του λέω, τι να σου πω, μου λέει. Από αυτά που μου είχες πει εσύ, τα διπλά μου λέει, χρεώθηκα. Έδωσα 15.000 προκαταβολή στις 10.000. Καλά, του λέω, εσύ, εγώ σου είπα να δώσουμε ένα χιλιάρικο και ήσουν δύσκολο στο χιλιάρικο. Και τους έδωσε 15. Ναι, μου λέει, τους έδωσα. Και επαναλαμβάνω και ξαναλέω, εσείς μπορεί να είσαστε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες τσακάλια. Να αγοράζετε ένα ευρώ και το πουλάτε ένα δισεκατομμύριο. Αυτό είναι άλλο έργο. Αυτό είναι άλλο ταλαβέρι. Αυτό είναι άλλο level, άλλη πίστα, άλλο πράγμα. Άλλο. Και αν εδώ δεν γίνει ο σωστός χειρισμός, αν εδώ τώρα το επόμενο που μένει είναι να το βγάλω σε φωτοτυπίες και να το στείλω σε όλη τη, στη Β' Πειραιά, σε όλη την Αθήνα, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνω. Αν εδώ δεν πάει καλά, αν δεν κουμπώσουν καλά τα κουτάκια, έχει πολλές απορριπτικές διαδικασίες. Μέχρι εδώ θα πω. Ήρθε ένας, μου λέει, πήγα κάπου, λέω, ναι, εγώ τα δώσω. Λέω, τι έγινε, κούρεμα, τίποτα, μου λέει. Τι, πώς το βλέπεις εσύ? Του λέω, στο 2 πάνω θα περάσει μεγάλη πόρτα, γέλαγε. Του λέω, αυτό που μου ζητάς δεν είναι απάντηση οικονομική, είναι να ρίξουμε το φλιτζάνι. Να πούμε, στο 2 πάνω μεγάλη πόρτα. Μια ξανθιά σε ζηλεύει. Τι να πω, του λέω, κάτι που δεν χειρίστηκα εγώ, πώς θα το πω? Άρα, αυτός που το κάνει, αυτός που το χειρίζεται, αυτός φέρνει την ευθύνη. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς ευθύνη, τουλάχιστον δούμε και τα χαρτιά. Σε παρακολουθώ, μου λέει, αλλά ήμουνα στην Αθήνα. Μα του λέω, έχουμε γραφείο 2 χρόνια στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι δεν έχω λόγο που πηγαίνω. Το κάνω γιατί σας αγαπάω και για να μοιρώσω την απόσταση. Επειδή σας αγαπάω, ρε, το κάνω για να μην ταλαιπωρήσετε. Και έρχομαι στο Μαρούσι για να κάνουμε ραντεβού στο Μαρούσι. Εγώ έχω γραφεία στην Νίκαια. Και ανοίξαμε με τη Βορδόνη, λέμε να πάμε να τους βοηθήσουμε. Και μου λέει, Βορδόνη, τι άλλο θα κάνεις, μου λέει, για να τους βοηθήσεις? Λέω, ρε, συντάξει, λέω. Καλά, μου λέει. Και έχει δίκιο. Και πάμε να κάνουμε τα ραντεβού στο Μαρούσι για να μην εσείς κάνετε μεγάλες αποστάσεις. Δεν έχετε από εδώ και πέρα πολλές δικαιολογίες. Είσαστε συνυπεύθυνοι. Έχετε ευθύνη. Από τις ευρωεκλογές και μετά να δείτε πόσο πολύ ωραία θα πάμε. Εμείς επειδή είχαμε προνοήσει, επειδή εμείς είχαμε μιλήσει, επειδή εμείς είχαμε εξηγήσει, επειδή κάποιοι από εσάς καταλάβανε, όλη η εβδομάδα προηγούμενη, δόξα, ωραία, χαρά, απαντήσεις με κούρεμα. Και αυτή ξεκίνησε πολύ καλά. Κάποιοι ήρθανε, μου λέει, τώρα, μου λέει, πιέζομαι. Τι εννοούμε, λέω, πιέζομαι? Ναι, ξέρεις αυτό, εκείνο, το άλλο. Γιατί δεν ήρθες? Πίστεψα, λέει, το βουλευτή Αχαΐας, Πάτρας Τρικάλων, θα φέρω, λέει, άλλο νόμο εγώ. Ποιο νόμο θα φέρει? Ποιο νόμο θα φέρεις? Το νόμο τίποτα. Το νόμο κανένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο βουλευτής θα φέρει κανένα νόμο? Μα δεν μπορεί ο άνθρωπος. Μα και να θέλει, δεν μπορεί. Μπορεί να πιέσει όμως. Και να πει, κάντε κάτι. Αυτό, ναι, μπορεί και το σεβόμαστε, όπως σέβομαι όλους τους βουλευτές από όλες τις παρατάξεις. Στη φτώχεια και στην πείνα δεν έχει ελληνική λύση. Εκεί λέμε, ρε παιδιά, να σώσουμε τους πάντες. Αν θέλεις να σωθείς. Αν δεν θέλεις να σωθείς,
Κάτσε, γιατί μπορεί να θες να τα χάσεις. Ενημερώσου για τις στοχευτικές διαδικασίες. Ενημερώσου για κουρέματα. Ενημερώσου τι δυνατότητες έχεις εσύ, τι πιθανότητες. Άλλο έργο. Άρα έχουμε τη διμερής διαπραγμάτευση και τον εξοδικαστικό. Που το λέω, ο εξοδικαστικός της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργεί πολύ καλύτερα από το προηγούμενο. Εκεί όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλουμε να βάλετε την υποχρεωτικότητα στα ΦΑΝΤ. Να απαντάνε πιο γρήγορα, να απαντάνε πιο γρήγορα και να έχει και μια υποχρεωτικότητα. Πίεσέ τους λίγο, πίεσέ τους λίγο ακόμα. Τώρα θα με ακούνε από τα ΦΑΝΤ και θα με πάρουν και πούνε πάλι μαζί μας τα βάλες. Συνέχεια θα τα βάζω μαζί σας μέχρι να κάνετε σε όλους κούρεμα. Και ας μην είναι και πελάτες μου, δεν πειράζει. Ας μην είναι και πελάτες μου. Με παίρνει στο λέω και μου λέει πάλι μαζί μας τα βάλες. Λέω εσύ γιατί μου παρακολουθείς τις εκπομπές. Όχι, μου λέει καλά τα λες. Αλλά εγώ δεν πηγαίνω εκεί να τους πω ξέρεις κάτι. Επειδή ανακεφαλωθήκατε 14 φορές διαγράψει τα δάνεια για να γίνω εγώ σε εσάς αρεστός και να πάρω κανένα ψήφο. Εγώ μεταξύ της αγάπης της δικής σας και του ψήφου προτιμώ την αγάπη. Δηλαδή τώρα που στις επόμενα 3 χρόνια δεν θα έχουμε καμία εκλογική αναμέτρηση. Τι θα γίνει τώρα, για πέστε μου, να σας αφήσουμε να σας φάνε τα λιοντάρια. Οι ΙΕΝΕΣ, τα αρπακτικά. Ρωτώ. Και τι πρέπει να πούμε, α, έλα εδώ, πώς λέγεσαι, Παπαγιαννόπουλος. Δεν σου έχω δώσει αυτούς που με ψήφισες, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό πρέπει να κάνω, επειδή δεν με ψήφισε ή επειδή μπορεί να ανήκει σε μια αντίπαλη παράταξη. Για μένα οι εκλογές τελειώνουν όταν ο Υπουργός ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Τελειώσαμε εκεί. Και την άλλη μέρα μαχόμεθα, αλλάζουμε απόψεις, πιέζουμε πάντα την κυβέρνηση, πάντα για το καλύτερο των πολιτών. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι ήδη στα μάτια τα δικά μου. Είτε είναι αριστερός είτε είναι δεξιός. Όταν βλέπω στεναχωριέται ο άλλος και χάνει το σπίτι του, τι του λέω, δείξε μου σε ποιο κόμμα ανήκεις. Θα πρέπει να ήμουν αγελίος για να το κάνω. Να τον πειράξω, να το κάνω να γελάσει, να χαρεί, να το ξεπεράσει λίγο, να πάρει ψυχολογία, να πάρει λίγο μέσα του. Ναι. Αλλά όχι να το βάλω σε μια πολιτική. Πώς να το πω, άλλα τυχαίρα. Αριστερός, δεξιός, κεντρός. Που τα έχουν βάλει για να σας δουλεύουν, για να κάνουν αυτή τη δουλειά τους, να παίρνουν τους παχυλούς μισθούς τους, να γίνονται καθημερινά και πιο πλούσιοι και εσύ πιο φτωχός. Οι άλλοι πιο πλούσιοι, εσύ πιο φτωχός. Νόμιμα, δεν είπα παράνομα. Εσύ θα πρέπει όμως ο πιο φτωχός να πας και να πεις κάτσε ρε. Σφαλιάρα, 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 κάτσε ρε. Ο άλλος ο Χαλκιώτης τρελός είναι που φωνάζει. Μα φωνάζει και με το ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζει και με τη Δημοκρατία, τα ίδια λέω. Τέτοια λέω, έλεγα εδώ στους διάφορους εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Φέρετε κανένα νόμο. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγα. Και μου λέγανε όχι. Δεν γίνεται πλησιάζω. Τι λέτε, του λέω. Να αυτό, να. Δεν ερχόταν ο κύριος Στρατούλης και έδειχνε τις λίστες. Σας λέω από όλα τα κόμματα. Άρα, επειδή έχουν πολλά θέματα, για όλα τα θέματα με τα δάνεια, για όλα τα θέματα με τους πληστηριασμούς, σε όποιο σημείο της Ελλάδος και να είσαι, 2-10-49-64-569, 2-11-26-95-243, 6-9-7-7-9-7-6-3-6-5. Καλείς 24 ώρες 24ωρο, μπες στο site www, μπορείς να το σώσεις λατινικούς χαρακτήρες, μία λέξη, μικρά γράμματα, που εκεί έχουμε και παραδείγματα και αναρτημένα και. Δημόσιες οφειλές, τραπεζικές οφειλές, πιστεύω θα πάμε περίφημα. Φτάνει εσύ να μας εμπιστευτείς, να ξεχάσεις τις απογοητεύσεις, τα που σου του μου, να ξεχάσεις όμως και το image, θέλει να χωριέσαι, δεν γίνεται τίποτα. Δεν σε πειράζει κανένας. Να ρε, περάσα 10 χρόνια. Μα βγήκε και πληστηριασμός, μη δίνει σημασία. Δώσε σημασία γιατί σε βλέπω να το χάνεις στο σπιτάκι. Κλείνει η παρένθεση με τα κόκκινα δάνεια και τις δημόσιες οφειλές. Πολλά προβλήματα με τις συντάξεις, πολλά προβλήματα, πολλά παράπονα από συνταξιούχους με νέες συντάξεις, με λάθος υπολογισμούς. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί και να δούμε αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Μπορεί να έχει γίνει. 2-10-49-64-569. 2-11-26-75-243. 6-9-7-7-9-7-6-3-6-5. Για όλη την Ελλάδα 24 ώρες το 24ωρο. Νέα δάνεια. Πάμε. Νέα δάνεια αναλαμβάνουμε με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη υπευθυνότητα και με εμπειρία 27 ετών. Αυτό που προχωράει λίγο καλύτερα, δεν θα πω πολλά γιατί τα αντιγράφουν και τα κάνουν λάθος και δημιουργήσουν προβλήματα. Στους νέους έχουμε πολλές περισσότερες πιθανότητες να βγει και πιο φτηνό
και τη συμμετοχή όσο μπορούμε να τη μειώσουμε. Ο τραπεζικός νόμος εισαγωγικά λέει για κάθε 100.000 οι 75 πρέπει να είναι της τράπεζα και τα 25 τα έχει ο δανειολήπτης. Κάτω από ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 90% και να βγει και μια δόση καλή. Άρα για όλα τα νέα δάνεια που ενδιαφέρεστε, αγορά κατοικίας, εξοχικής, οικοπαίδου, όλα αυτά τα νέα δάνεια που χρειάζεστε, μπορούμε να βγάλουμε μια προέκριση σχεδόν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε σε αυτό πολύ εξειδικευμένοι. Αυτό το κάναμε από το 90, έτσι. Τώρα σε κανένα μήνα, τώρα βγαίνω εγώ, μιλάω πρώτος για δάνεια. Σε κανένα χρόνο ξαφνικά θα γίνουν όλοι εξειδικευμένοι στα δάνεια τα νέα. Ξαφνικά. Θα έχουν όλοι εξειδίκευση. Και εμείς 27 χρόνια. Λοιπόν, καταναλωτικά φτηνό δεν είναι, καμιά λέμε και ψέματα. Αν χρειάζεται κάτι κάποιος, έχω πολύ ωραίο δανειάκι όμως μέχρι 50.000 ευρώ τραπεζικό που μπορώ να βοηθήσω στη διεκπαιρέωση. Χαμηλότοκο είναι αυτό σε σχέση με τα καταναλωτικά. Άρα, άμα χρειάζεται χρήματα, πάρε με ένα τηλέφωνο να δούμε πώς μπορούμε να τα βγάλουμε γρήγορα. Τραπεζικά κριτήρια, τραπεζικές διαδικασίες θα αξιολογηθείς από την τράπεζα. Εμείς θα είμαστε εκεί όσο μπορούμε να βοηθήσουμε να βγει και πιο γρήγορα, ενώ να μην έχει διαδικασίες, να μην σκαλώσει πουθενά, να λείπει ένα χαρτί. Θα αναλάβουμε όλα τη διαδικασία, όλο το φάκελο και εσύ θα κάθεσαι και θα σου φέρουμε τα χρήματα. Την ώρα που θα γίνει εκταμίεση, θα έρθει εσύ να πάρει τα χρήματα. Έτσι πλάκα κάνω. Λοιπόν, είπαμε για τα δάνεια. Τώρα τι άλλο μένει, θα μείνω στο ρεύμα. Ευκαιρίες ακινήτων, αγορές πωλήσεις ακινήτων, ok. Επαγγελματικές προτάσεις με συμμετοχή από 3.000 ευρώ. Αν έχει κάποιος κάποια χρήματα, έχουμε κάποιες ιδέες, μήπως σου ταιριάζουν και θέλω να μείνω στο ρεύμα. Θα πω. Δυστυχώς, σας είχα προειδοποιήσει ότι έρχονται αυξήσεις. Το μήνυμα είναι από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ρόδο, Γιάννηνα, Τρίκαλα, όλες τις περιοχές έχω φτηνό ρεύμα, προσφορές και δώρα για όλους. Από τις εταιρείες που συνεργάζομαι, έτσι. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243. Για όλη την Ελλάδα. 24 ώρες 24 ώρες. Όπου βλέπετε τις εκπομπές μου, έτσι. Μπείτε, κάντε κανένα like, κοινοποιήστε. Λοιπόν. Στείλτε το λογαριασμό ή στο Viber αυτού του κινητού ή στο email ή πάρτε τα κορίτσια στο γραφείο να σε ενημερώσουν. Φτηνό ρεύμα για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε όλα, τα εξαντλήσαμε όλα, δεν ξέχασα και τίποτα. Όλα καλά και όλα ωραία. Ψηφίστε ρε όλοι, ό,τι γουστάρετε εσείς ψηφίστε. Εγώ θα ψηφίσω Ελληνική Λύση και Κυριάκο Βελόπουλο. Λοιπόν, στηρίζω Ελληνική Λύση και Κυριάκο Βελόπουλο. Πάμε τώρα. Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι. Έλα στο Χαλκιώτη. Γιατί η Μαρία, ο Κώστας, η Γιάννα που λέγε το χάσε, δεν το χάσε, έφτιαξε του παππού μου τη σύνταξη. Ελάτε, πάμε, σηκωθείτε, 2-10-49-64-569. Όλα μπορούν να αλλάξουν με τη βοήθεια του Θεού. Να είστε καλά, δεν θα σας ξαναδώ. Ψηφίστε σωστά, ψηφίστε υπεύθυνα, δείτε βιογραφικά, στείλτε το μήνυμα ότι ο λαός πρέπει να βοηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Την αγάπη μου.